Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επενδύουμε στο κομμάτι της ανάγνωσης. Σωστά. Αντίστοιχο αυτό που λέω, ενδεικτικό αυτό που λέω, mm-hmm. ήταν προηγουμένως με τον κύριο Ασλανίδη, τον εξαίρετο καθηγητή οφθαλμολογίας, που είχαμε τη συζήτηση για το πώς τα παιδιά μπορούν να διαβάζουν καλύτερα, έχοντας έρθει αντιμέτωποι το κομμάτι της δυσλεξίας, mm-hmm. που είναι καθοριστικό για την πορεία τους στο ακαδημαϊκό κομμάτι, στο σχολείο. Και στη μετέπειτα ζωή του, θα έλεγε κανείς. Στο επαγγελματικό κομμάτι. Τώρα αγγίζουμε με αυτή την εξαιρετική θεματολογία που έχουμε καθιερώσει και το κομμάτι της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πώς είστε, παιδιά? Είμαστε καλά. Καλώς ήρθατε εσείς. Πολύ καλά. Μια χαρά. Απλώς οφείλω να το συνδέσω με την κουβέντα την προηγούμενη. Ελεύθερα. Γιατί ας αποκαλύψω ότι έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες συζητήσεις με τον κύριο Ζανίδη και τα κεντρικά του ομίλου Μπουκαμιζά, προκειμένου να γίνει μια συνεργασία ακριβώς για αυτό το πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη δυσλεξία για των παιδιών. Για το ράνταρ. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να ξεκινήσουμε μια συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το ζούμε και εμείς τα παιδιά της εφηβείας, τις τρομερές τους δυσκολίες στη μάθηση. Έτσι, παιδιά προφανώς έχουν τη δεξιότητα, προφανώς έχουν το νοητικό επίπεδο που δεν πρόκειται καμία αδυναμία, πρόκειται για μια ιδιαιτερότητα που όμως δυσκολεύει. Λοιπόν, όσο πιο γρήγορα το ανακαλύψουμε, προφανώς βρίσκουμε και τους τρόπους να το διαχειριστούν από εκεί και πέρα. Τόσο λοιπόν, καλύτερο. Παρένθεση, αλλά χρήσιμη παρένθεση. Εμείς είμαστε εδώ στη στήλη την εκπαιδευτική και την επικαιρότητα, αλλά τώρα η επικαιρότητα δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο παρά οι μέρες καριέρας που φτάσανε. Σαββατοκύριακο. Νομίζω χαίρετε πολύ. Φυσικά και χαίρομαι. Δεν θα είμαστε εμείς εκεί, είναι δυνατόν. Εννοείται θα είμαστε. Επίτιμοι προσκεκλημένοι. Από τους πρώτους και ακάλεστοι θα ερχόμαστε. Που λένε στο χωριό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς που δεχτήκατε την πρόσκληση. Είναι μια πολύ σπουδαία εκδήλωση. Είναι πλέον 22 χρόνια. Θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα πολύ πολύ σημαντική συνάντηση εκεί, όπως παλιά, με 2 σπουδαίους συζητητές, τον Σπύρο τον Μιχαλούλη, έχουμε φέρει κάποιες κάρτες, μπορούμε να τις δούμε, με τον Σπύρο τον Μιχαλούλη και τον Θεοτόκη, με ένα θεματολόγιο πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ πλούσιο. Εγώ λέω ότι αφορά παιδιά γυμνασίου και λυκείου, αλλά και τους γονείς τους, γιατί θέλουμε να, οι γονείς να εκφράζουν φυσικά την άποψη και να τοποθετούνται αφού προηγουμένως ενημερωθούν και στα θέματα ενημέρωσης για σπουδές και τριτοβάθμια εκπαίδευση νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Άρα λοιπόν Σάββατο απόγευμα 8 του μήνα Ατλαντής, 5.30 ώρα θα είμαστε εκεί. Το θεματολόγιο το βλέπουμε εδώ. Το πρώτο κομμάτι έχει σίγουρα αναφορά στους τρόπους μελέτης, στην οργάνωση, πράγματα που προσπαθήσαμε και εδώ να αναδείξουμε τις περασμένες εβδομάδες. Το κύριο μέρος της συζήτησης θα αφορά παρουσίαση πανεπιστημίων, το οποίο το ξεκινάμε και εμείς σήμερα. Το πρώτο επιστημονικό πεδίο. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για έξυπνες επιλογές σπουδών, για επαγγελματικά δικαιώματα, για το ότι δεν υπάρχουν μονόδρομοι, κουβέντα για τις εναλλακτικές καριέρες, για το πώς συνδυάζουν τις σπουδές. Είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτά τα πράγματα που αφορούν και μικρότερες ηλικίες. Αυτά δεν ξεκινάμε να τα συζητάμε στη Δευτέρα και στην Τρίτη ηλικίου. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και τα προγράμματα του προσανατολισμού. Ο Σπύρος ο Μιχαλούλης μετά από 5 χρόνια από το 2018 επιστρέφει. Θεωρώ ότι είναι από τους κορυφαίους ιδρυτής της Orientum στην επικοινωνία και στην πληροφορία φυσικά, αλλά και στην επικοινωνία. Είναι και οι πρώτες μέρες καριέρας μετά από καιρό που διαζώσεις, θα τα πούμε. Το κάναμε και πέρυσι, αλλά οι επαγγελματίες με τη διάδραση. Με οι επαγγελματίες, δηλαδή επιστρέφουν στα τραπέζια και θα υποδέχονται εν δυνάμει φοιτητές. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι θα σας έχουμε εκεί πέρα. Παρακολουθούμε τώρα μια καρτούλα που λέει ακριβώς τα workshop που θα στηθούν και που. Όντως είναι το πιο. Κάπου και εκεί, στη δεύτερη γραμμούλα, μέσα ενημέρωση και επικοινωνία, θα σας περιμένουμε εννοείται. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον που ακούς τους εφήβους να αναζητούν την πληροφορία για τα επαγγέλματα και τις δουλειές των ανθρώπων, αυτών που είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες. Πολύ σημαντικό κομμάτι της εκδήλωσης. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, δίνουμε τη δυνατότητα σε μαθητές αλφαρικίου να περάσουν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Νόησης Πλας και παιδιά που δεν φοιτούν στο φροντιστήριο που καμισάς. Το έχουμε πει, αρκεί να είναι κάποιος μαθητής της πόλης του Ηρακλείου. Αυτά για την εκδήλωση. Θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία να κουβεντιάσουμε λίγο πριν την εκδήλωση του Σαββάτου. Μια επενθύμηση θα ξανακάνουμε. Μια επενθύμηση θα κάνουμε. Έτσι. Ναι, την Παρασκευή θα κάνουμε μια επενθυμησούλα. Να πάμε να μπούμε στην ενότητα με τις μεταπιστημιακά παιδιά. Ναι, παρόλο που τις Χριστιανά τώρα έχουμε μια πολύ στενή. Είστε οι δυο σας εκεί, κύριε Μαυρά, πολύ... και εγώ στα αισθητικές επιστήμες. Συνεργασία με τον κύριο εδώ, τον Λευτέρη. Για πάμε να δούμε. Γιατί, τι έχει μείνει ίδιο, τι έχει αλλάξει. Τι έχει μείνει ίδιο και τι έχει αλλάξει.
Πάμε λίγο να πούμε για το πρώτο επιστημονικό πεδίο. Ξεκινώντας λιγάκι, μια μικρή αναφορά στους τελεστές βαρύτητας, να το θυμίσουμε. Έτσι είναι ο τρίτος χρόνος λειτουργίας αυτής της υπόθεσης των τελεστών βαρύτητας. Κάθε υποψήφιος, το θέμα είναι ότι κάθε σχολή πλέον καθορίζει διαφορετικούς τελεστές βαρύτητας για τα εξεταζόμενα μαθήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάθε υποψήφιος να συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια για τις σχολές. Δεν είναι πλέον μια φορά τα μόρια μας. Πολύ σημαντική η αλλαγή που έγινε. Τρίτος χρόνος θα είναι τώρα, προς τη σωστή κατεύθυνση, λέω εγώ. Δεν σου καθορίζουν δηλαδή τα παιδεία, το βαθμό εισαγωγής, το καθορίζουν καθαρά τα πανεπιστήμια και οι σχολές. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ως εκ τούτου υπάρχουν αρκετά σοβαρές διαφορές στα μόρια των υποψηφίων και θέλει προσοχή. Έχω ένα παράδειγμα έτσι χαρακτηριστικό, ο λίγο να κρύω, αλλά ακριβώς για να δείξω τη διαφορά, αν θέλετε να το τραβήξουμε μπροστά, να δούμε λίγο την κάρτα. Εδώ λοιπόν έχω ένα μαθητή, ο οποίος έχει γράψει γλώσσα 12, αρχαία 11, 18, ιστορία και 17 λατινικά. Αν δηλώσει στο μηχανογραφικό του σε θεατρικές σπουδές στο τμήμα της Πάτρας, επειδή οι τελεστές είναι αυτοί που βλέπετε, 30% στη γλώσσα και τα αρχαία, 20% στην ιστορία και τα λατινικά, τα μόρια του για αυτό το τμήμα θα είναι μόλις 13.900. Αν πάω δεξιά και διαβάσω για το τμήμα ιστορίας της Κέρκυρας, που μπορεί και αυτό να το δηλώσει, επειδή έχει διαφορετικούς τελεστές, παράδειγμα στην ιστορία έχει ένα τεράστιο συντελεστή 40%, τα μόρια του αυξάνονται θεαματικά. Ο ίδιος λοιπόν μαθητής με τους ίδιους 4 βαθμούς για το τμήμα της ιστορίας της Κέρκυρας θα έχει συγκεντρώσει 15.200 μόρια. Δέστε εδώ. Η διαφορά είναι μεγάλη. Η διαφορά είναι μεγάλη. Και φαίνεται, γιατί εμείς οι υπόλοιποι που δεν είχαμε αυτό το σύστημα και δεν μπορέσαμε να υποφεληθούμε από αυτό, μπορεί να την πληρώσαμε κιόλας στην πορεία. Ναι. Έχει μια μικρή παγίδα που λέει ότι, μάλλον μια σοβαρή παρατήρηση που οφείλουμε να την κάνουμε έγκαιρα στους υποψήφιους, ότι επειδή αλλάζουν συντελεστές βαρύτητας. Υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος να ενδιαφερόμαστε το ίδιο και να μελετάμε το ίδιο, με το ίδιο στένος και με το ίδιο πάθος και τα 4 μαθήματα. Σωστά. Ένα. Δεύτερο, ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής ορίζεται από κάθε τμήμα ως ποσοστό από το μέσο όρο των υποψηφίων. Των υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Εδώ βλέπουμε τι έγινε πέρυσι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, με μια ελάχιστη βάση εισαγωγής και ένα μίνιμουμ που ήταν στο 9,08. Άρα όλοι οι υποψήφοι του πεδίου που ήταν κάτω από αυτό το 9,08 δεν μπήκαν σε πανεπιστήμιο του πρώτου επιστημονικού πεδίου. Υπάρχει το minimum και το maximum σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαθμολογία τη συγκεκριμένη του... Για το κάθε επιστημονικό πεδίο, εξαιτίας ελάχιστης βάσης εισαγωγής, υπάρχει ένα minimum, μια γραμμούλα. Κάτω από την οποία δεν εισάγεται κανένας. Maximum. Έτσι. Και το μέγιστο. Και το μέγιστο. Έχει να κάνει με τους συντελεστές βαρύτητας. Αλλά προφανώς αυτό αφορά τις χαμηλόβαθμες επιδόσεις, αυτούς που δεν τα καταφέρουν πολύ καλά. Και υπάρχει ένα όριο κάτω από το οποίο πολλοίς κόσμος θα μείνει έξω. Θέσεις κενές. Πού μπορώ να υπολογίσω τα μόρια μου? Στο www.bukamisas.gr υπάρχει ένα ωραίο παραθυράκι εκεί που λέει υπολογισμός μορίων, γιατί πλέον υπολογισμός μορίων είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Με μολυβάκι και χαρτί, Χριστιανά, πλέον δεν γίνεται. Επειδή και οι συντελεστές αλλάζουν, επειδή έχουμε διαφοροποιήσεις, μια πολύ σύνθετη υπόθεση, με μια εύκολη εφαρμογή στο site του Καμισά και γίνεται πάρα πολύ αποτελεσματικά. Εμείς και πολύ εύκολα. Προσέγγιση προσπαθούσαμε στο παρελθόν, ενώ οι παλαιότεροι, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα είναι αδύνατο, γιατί είναι πολλά τα δεδομένα και οι συντελεστές δεν μας το επιτρέπουν. Πάμε να δούμε στο πρώτο πεδίο τι στατιστικό έχουμε λοιπόν εδώ. Λοιπόν, καλός κακός για εμάς τους θεωρητικούς κακός. Οι υποψήφοι λιγοστεύουν. Τους παίρνουμε εμείς τη θετική ή μοιράζονται? Μοιράζονται με έναν τρόπο. 18.415 υποψήφοι. Πέρυσι ήταν, δηλαδή το 2021 ήταν 22.857. Είχαμε και δυσκολία στα θέματα την περασμένη χρονιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το συμβιώνουμε να έχουμε πτώση των βάσεων και αρκετές κενές θέσεις στα πανεπιστήμια των ανθρωπιστικών σπουδών. Έτσι, αυτό είναι το στατιστικό για το πρώτο επιστημονικό πεδίο. Και η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ναι. Υπάρχει ένας φόβος γενικότερα για τις σχολές του πρώτου. Υπάρχει μια κουβέντα που λέει, μα πώς συνδέεται με την εποχή, με την τεχνολογία κτλ. Ελάτε στην εκδήλωση, απαντάω, Λευτέρη, γιατί πραγματικά υπάρχουν εξαιρετικές προτάσεις από τους συμβούλους σταδιοδρομίας για το πώς αυτά που σκεφτόμαστε τόσο παραδοσιακά για τις ανθρωπιστικές σπουδές μπορούν να συνδυαστούν και να συνδεθούν με πράγματα πολύ σύγχρονα. Έτσι. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πλέον με δεδομένα άλλων δεκαετιών. Για πάμε να δούμε λίγο επιλογές. Λοιπόν, ξεκινάμε από τις υψηλόβαθμες. Βλέπετε όμως πόσο υποχώρησαν οι νομικές. Ξεκινάμε την Κομωτινή που είναι μόλις 16.500 μόρια. Εντάξει, της Αθήνας είναι 18.000. Αλλά προφανώς υπήρχε πτώση την περασμένη χρονιά. Ξαναλέω, χαμηλές επιδόσεις, δύσκολα θέματα και προέκυψε αυτό το πράγμα.
για τις νομικές τι να μπει κανείς, πολλές επιλογές είναι αυτό που λέμε, εναλλακτικές μετά, οι εξειδικεύσεις και εναλλακτικές μετά για τις ψυχολογίες, πόσο αξίζει η πληροφόρηση που λέμε, γιατί επιμένουμε στην πληροφόρηση. Έχουμε 6 τμήματα ψυχολογίας, ήταν 4, προσθέθηκαν άλλα 2 στη Βόρεια Ελλάδα. Πόσο διαφορετικά είναι τα προγράμματα σπουδών όμως, μια ψυχολογία στο Ρέθυμνο που έχει ένα εξαιρετικό κλινικό κομμάτι, από μια ψυχολογία παράδειγμα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που συνδέεται με τα οικονομικά, που συνδέεται με την κοινωνική ψυχολογία, που συνδέεται με την εργασιακή ψυχολογία. Πώς μπορεί να γίνει εφαρμόσιμη και να συνδεθεί με την αγορά εργασίας. Άρα, καλό είναι να προσέχουμε και αυτό και να μην επιλέγουμε τη σχολή με βάση την πόλη που θα θέλαμε εμείς να είμαστε φοιτητές, αλλά με βάση την πόλη και το πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών τουλάχιστον. Είναι το πρώτο που συζητάμε. Το Σάββατο απόγευμα θα το ακούσετε πάρα πολλές φορές να λένε οπωσδήποτε πρόγραμμα σπουδών. Δεν γίνεται να μην το ξέρουμε. Και αναζήτηση στις εναλλακτικές καριέρες. Λοιπόν, επαγγελματικά δικαιώματα. Πολύ σοβαρή συζήτηση. Λέμε, ας πούμε, για τους ψυχολόγους. Μόνο με πτυχίο των 6 τμήματων ψυχολογίας έχουμε τα δικαιώματα του ψυχολόγου. Να ανοίξω δικό μου γραφείο, τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι η δεύτερη πολύ μεγάλη κουβέντα όταν κουβεντιάζουμε για σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Λόγω για τον οποίο ξεσηκώνονται πλέον και φοιτητές, ακόμα και εδώ στην Κρήτη, με το τμήμα που είδαμε πρόσφατα. Με το ακριβώς. Το την κατοχύρωση των δικαιωμάτων. Προχωράμε λίγο να δούμε άλλες επιλογές. Η υπόθεση με τις εναλλακτικές καριέρες επίσης, μια τεράστια κουβέντα που την επιμένουμε τα τελευταία χρόνια και εμείς εδώ σε αυτό το τραπέζι, για το πόσο πολυσήμαντες μπορεί να είναι και διαφορετικές επιλογές μετά το πρώτο πτυχίο. Εδώ, ας πούμε, έχουμε την κουβέντα για τα δικαιώματα των φιλολόγων. Ποια είναι τα τμήματα που δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγων, ενώ ο τίτλος του τμήματος δεν λέει φιλολογίας. Τα ίδια δικαιώματα και τα ιστορικά και οι φιλοσοφίες και τα τμήματα φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών και το καινούργιο 2-3 ετών τμήμα παιδαγωγικού δευτεροβάθμιου. Αυτά είναι δικαιώματα φιλολόγων που κατοχυρώνονται από όλες αυτές τις επιλογές. Είναι 21 τμήματα. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο υποψήφιος που θα πάει να δηλώσει τμήματα του πρώτου επιστημονικού πεδίου. Δεν γίνεται να μην ξέρει τι κατοχυρώνει με το πτυχίο που θα βάλει στην τσέπη. Σπουδές εγκληματολογίας, μεγάλο θέμα, ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο. Ναι. Αξιοζήλευτο. Λοιπόν, πολλοί κόσμοι, δεν υπάρχει τμήμα πανεπιστημιακό. Προτείνονται με τα πτυχιακά σχετικά που τα έχουμε σημειώσει. Για το CSI Αθηνών, να ξέρετε ότι θα υπάρχει. CSI Αθηνών. Χριστιανό, πρέπει να σας ενημερώσω ότι τεχνολογικά είναι από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη. Είναι εξαιρετικό το επίπεδο ερευνών που διατελούν. Θα πω επί την ευκαιρία ότι στην εκδήλωσή μας το Σάββατο. Βεβαίως. Και στελεχώνονται από αστυνόμους, στελεχώνονται από νομικούς, από βιολόγους, φοιτητές κλπ. Βεβαίως, κανονικά. Τεχνολογικά πάρα πολύ μπροστά. Εγώ θα πω ότι είναι μεγάλη χαρά που ετηθήκαμε και θα φιλοξενήσουμε, θα έχουμε παρέα αστυνόμους από το αστυνομικό τμήμα εδώ, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας στο Ηράκλειο και κάποιον που είναι ειδικός στο γραφείο της εγκληματολογίας εδώ. Έτσι, μεταξύ αυτών που θα είναι καλεσμένοι στην εκδήλωσή μας το Σάββατο. Και είναι μεγάλη χαρά που ανταποκρίνονται όλοι οι δημόσιοι φορείς σε αυτή την υπόθεση, πυροσβεστική δημόσια φορεί, λιμενικό κτλ. Αυτή είναι η κουβέντα για τις εναλλακτικές καριέρες. Θυμηθείτε, έχουμε κάρτες που επιμένουμε πώς ξεκινάμε και τη διαβάζουμε από κάτω προς τα πάνω και πώς λέμε ότι μπορεί να ξεκινάμε με ένα πρώτο πτυχίο ψυχολογίας, αλλά ανάλογα με το μεταπτυχιακό μπορεί κάποιος να βρεθεί σε ένα επαγγελματικό χώρο που μάλλον μπορεί και να μην το είχε φανταστεί. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε υπογραμμίσει το νούμερο 3 με ένα πτυχίο ψυχολογίας, αλλά με ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων, μπορεί κάποιος να βρεθεί όντως να μπει στον επιχειρηματικό κλάδο. Ή με σπουδές κοινωνικών σπουδών, πώς μπορεί να βρεθεί στον τουρισμό, ή πώς μπορεί να βρεθεί στην ψηφιακή τεχνολογία, ή πώς μπορεί να βρεθεί στην ενέργεια. Είναι αυτό που είπα. Προφανώς ο χρόνος μας πιέζει, αλλά είναι το τελευταίο που θα πω και θα τα υπενθυμίσουμε το Σάββατο. Δεν υπάρχουν μονοδρομοί. Και προφανώς, επειδή μιλάμε για τις ανθρωπιστικές σπουδές και ο κόσμος έχει μια φοβία, αισθάνεται ότι είναι λίγο αναχρονιστικό, λίγο προς τα πίσω, ούτε αυτό ισχύει. Θα ακούσετε τους συμβούλους που θα λένε. Ναι, ξεκινάμε από ένα θεωρητικό υπόβαθρο. Οι διαδρομές είναι άπειρες. Που σημαίνει ότι προφανώς μπορούμε να συνδεθούμε με κάτι που είναι άκρος, πώς να πω, της εποχής, μοντέρνο, φρέσκο και δυναμικό. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Η διαδρομή αυτά είναι το άλλο που το Σάββατο θα γίνει. Η διαδρομή είναι που αξίζει. Θα τα πούμε. Ραντεβού θα τα πούμε εκεί. Αυτό το Σάββατο, ώρα δώστε μας ξανά. 5.30 το απόγευμα, το ξενοδοχείο Ατλαντής. Μαζί θα σας περιμένουμε. Θα είμαστε και στην πόρτα να περιμένουμε. Ελάτε λοιπόν να δείξουμε το δρόμο με τη βοήθεια του φροντιστηριακού ομίλου που καμισάς, να δείξουμε το δρόμο σε όλα εκείνα τα παιδιά τα οποία θα κάνουν τη μεγαλύτερη επιλογή της ζωής τους. Δηλαδή να επιλέξουν την ακαδημαϊκή τους προοπτική ή οποιαδήποτε άλλη προοπτική. Τις σπουδές τους και ενδεχομένως την επαγγελματική τους διαδρομή. Έτσι είναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε break.